τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Extreme Sports και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στο Αναγνωστοπούλιο Ίδρυμα στην Κόνιτσα συζήτησαν και συμφώνησαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης με τον Δήμαρχο Κόνιτσας Νίκο Εξάρχου. Στην συνάντηση παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου και επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Κόνιτσας Γιώργος Στάσος, ενώ επικοινώνησαν τηλεφωνικά ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Πρόεδρος του Πανυπηρετικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων Παντελής Κολόκας. Άπαντες υποστήριξαν την ολοκληρωμένη παρουσίαση του πλάνου μεταξέλιξη των χώρων του Αναγνωστοπούλου Ιδρύματος, ώστε να φιλοξενηθούν οι σχολές προπονητών και εκπαιδευτών για αθλήματα όπως το καγιάκ, η αναρρίχηση, το ράφτινγκ, το αλεξίπτωτο πλαγιάς, το ρηπατικό σκι, η ποδηλασία βουνού και το εντούρο μότοκρος. Οι σχολές προπονητών και εκπαιδευτών με την απαιτούμενη ευρωπαϊκή πιστοποίηση των αποφύτων στα extreme sports και τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες θα συνδράμουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη των αθλημάτων και στην ενδυνάμωση των συγκεκριμένων μορφών αθλητικού τουρισμού σε όλη τη χώρα. Ζήτημα μάλιστα με εθνική διάσταση και πολυκύμαντη σημασία τόσο για την παραμεθόρια Κόνιτσα όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στις χώρες των Βαλκανίων. Τις προσεχείς εβδομάδες μάλιστα πρόκειται να πραγματοποιηθεί και επίσκεψη από τον κύριο Αυγενάκη στο Αναγνωστοπούλιο Ίδρυμα και θα υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες υλοποίησης του Εθνικού Κέντρου Extreme Sports και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Η αξιοποίηση της Αναγνωστοπούλιου Γεωργικής Σχολής αποτελούσε ένα αίτημα για τους τοπικούς φορείς. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της Κόνιτσας, στο κέντρο ενός μεγάλου αγροκτήματος. Τα τελευταία χρόνια τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και το Αναγνωστοπούλιο Ίδρυμα με έδρα την Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προσδοκούσαν την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου κτιρίου ως ενός πολυχώρου εκπαίδευσης αγροτικής, τουριστικής, αθλητικής φύσης. Μάλιστα με δεδομένο ότι η κτηριακή υποδομή χρειαζόταν αποκατάσταση, έχει υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο φορέων, ενώ έχει εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση από την πρώην Αναγνωστοπούλιο Γεωργική Σχολή για την αποκατάσταση του κτηρίου ύψους 420.000 ευρώ. Το έργο της αποκατάστασης είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ίντερ Ελλάδος Αλβανίας.